Δεν, η τιμή της μετοχής δεν αυξήθηκε για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί μπήκε σε κερδοφορία η εταιρεία για τους λόγους που σας εξήγησα. Πάντως ο φορολογούμενος έβαλε 350 εκατομμύρια, έτσι. Ο φορολογούμενος... Όχι μόνο ο καταναλωτής με την αύξηση της τιμής, κοίταξτε, έβαλε 350 εκατομμύρια. Συμφωνώ με τον κύριο Παπά, εμάς σαν χώρα δεν μας ενδιαφέρει το πόση αξία έχει η μετοχή της. Εμάς μας ενδιαφέρει να προμηθεύει δηλαδή, με φθηνό ρεύμα τα νοικοκυριά και τη βιομηχανία και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Όταν έχει ελλείμματα γι' αυτό το λόγο ιδρύθηκε η ΔΕΗ. Ότι αν κάναμε αυτό που λέει ο κύριος Παπάς και με το οποίο δυστυχώς από ό,τι καταλαβαίνω συμφωνείτε, η ΔΕΗ μέσα σε ένα χρόνο θα σταμάτα για να υπάρχει. Ξέρετε πολύ καλά θα ότι έπεφτε, θα ήταν Ευρώπη... εκτός. Διότι αυτό που λέτε για το λιγνίτη, οι λιγνίτες, δύο λιγνίτες έχουν. Μην τα μπερδεύετε όλα μαζί. Μια στιγμή. Ένα λεπτό. Το χρωστά από πριν την απάντηση. Λοιπόν, οι λιγνίτες αυτή τη στιγμή δουλεύουν στο φουλ. Προφανώς και δουλεύουν στο φουλ. Δεν είναι άλλο το ότι έχουμε βάλει ένα στόχο να σταματήσουμε το λιγνίτη το 28. Κύριε Παπαδημητρίου, είναι λάθος αυτό που λέτε. Ότι δεν δουλεύουν τώρα. Όχι. Στο ποσοστό. Το ποσοστό του λιγνίτη στο μείγμα της ενέργειας σήμερα στο 10%. Συμφωνώ. Ήταν πριν δύο χρόνια στο 25%. Πώς δουλεύουν στο φούλ. Μια στιγμή. Τα υπόλοιπα εργοστάσια δεν μπορούν να δουλέψουν. Έχουνε, ούτε συντηρήθηκαν ποτέ η ΔΕΗ του κυρίου Παπά. Όλα αυτά είναι τα προβλήματα δεν που δεν τα συντήρησε ποτέ. Όχι, με συγχωρείτε. Και σωστά κάποια από αυτά. Όταν η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να απολιγνητοποιήσει, πώς θα τα συντηρήσει. Πρώτον, δύο τουλάχιστον εργοστάσια δεν έπαιρναν συντήρηση. Έπρεπε να έχουν σταματήσει να λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια. Δύο ακόμη εργοστάσια, αν τα θυμάμαι καλά, αλλά κάπου εκεί είναι, και το να λειτουργούν και να βγάζουν λιγνίτη, με το κόστος που έχει το πόσο πολύ κάρβουνο εκπέμπουν στην ατμόσφαιρα, το οποίο το πληρώνεις αυτό, το πληρώνεις ξεχωριστά, κύριε δεν συμφέρει να τα βάλουμε να δουλέψουν. Μαζί με το κόστος, το προηγούμενο τώρα που μήνα... έχουμε που είναι σχετικώς καλά... Ναι, αλλά... Και μαζί... βγάζουν λιγότερο κάρβουνο. Να ολοκληρώσει και δεν σας δείξω. Μαζί με το κόστος το προηγούμενο μήνα, μαζί με το κόστος των ρήπων, ήταν 120 κόστος στη ΔΕΗ. Και το πουλούσε στους Γερμανούς μέσω του χρηματιστήριου ενέργειας με 153. Είναι γνωστό αυτό. Τι σας νοιάζει, εμείς αγοράζαμε με 220. Έβγαζε λεφτά, δεν είναι κακό αυτό. Ο λιγνίτης μαζί με το κόστος των ρήπων είχε αξία, κόστιζε σε τελική ανάλυση 120 ευρώ. Και το πουλούσε η ΔΕΗ στους Γερμανούς μέσω του χρηματιστηρίου ενέργειας στα 153. Ναι, εντάξει. Και εμείς το αγοράζαμε 220. Εσείς πιστεύετε, δηλαδή, πιστεύετε ότι υπάρχει τρόπος μέσω του λιγνίτη να ρίξουμε την τιμή του ρεύματος? Προφανώς. Εγώ δεν το βλέπω. Μα το κάνει η Πολωνία, τι δεν το βλέπετε? Όχι, η Πολωνία, με συγχωρείτε, δεν συμμετέχει στο ίδιο σύστημα. Δείτε, όποτε δείτε. Δεν συμμετέχει στο ίδιο σύστημα. Από ό,τι ξέρω, δεν συμμετέχει. Λιγνίτη και η Βουλγαρία και η Κέντα Σκόπια και η Αλβανία. Όλοι. Και εμείς εισάγουμε από αυτούς ενέργεια. Εμείς εισάγουμε από αυτούς ενέργεια. Εγώ συμφωνώ για να μην ρεπάνουμε το περιβάλλον. Να συμφωνήσουμε, γι' αυτό λέω ότι υπάρχει έδαφος συμφωνίας. Να συμφωνήσουμε ότι βιαστήκατε να πείτε ότι το 23 θα έχουμε πλήρη απολιγνητοποίηση. Όχι, δεν είπαμε το 23. Επίσης, είπατε. Είπατε να πρώτο κατευθείαν το 23 στον ΟΗΕ, ο κύριος Μητσοτάκης. Να μην παραμείνουμε στη ΔΕΗ, να πούμε και τα άλλα θέματα. Αλλά δεν είπαμε ότι θα κλείσουμε τα εργοστάσια, αυτό θα γίνει το 28. Υπάρχει ένα θέμα με την μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία. Αυτό είναι πραγματικότητα.